έτσι σε μια εξετάσταση. Πάμε στην πρώτη μας φάση. Ήταν το πρώτο γκολ που σημειώσε η Σαλαμίνα, εάν ήταν out in corner. Εδώ θα δούμε ότι ο τελευταίος παίχτης που παίζει την μπάλα είναι ο παίχτης της Σαλαμίνας. Ο Ακουμπά στο πόδι του. Την παίζει πρώτα ο παίχτης της Ανόρθωσης, αλλά μετά Ακουμπά στο πόδι του παίχτης της Σαλαμίνας. Άρα η μπάλα ήταν out και όχι corner. Δόθηκε το corner, εκτέλεση τέρμα. Τη Νέα Σαλαμίνα. Εδώ ήταν η φάση του τέρματο τη Νέα Σαλαμίνα. Από την εκτέλεση του κόρνερ αυτού. Ναι, αυτό όμω για να διαπιστώσει πρέπει να είσαι. Για να μην αδικούμε του ζέδε. Είπαμε, πρέπει να είσαι τεχνολογία. Από εκεί που είναι η κάμερα. Δεν ξέρω ο βοηθό εκεί. Πώ να το δει ο βοηθό πιο εύκολα. Ήταν δύσκολο. Εδώ πρέπει να έχουν επιπρόσθετου για να βοηθήσουν σε τέτοια περίπτωση. Μάλιστα. Πάμε στη δεύτερη μας φάση. Η δεύτερη φάση είναι έναν offside το οποίο ανακόπτεται για ανόρθωση. Ναι. Εδώ θα δούμε. Εδώ. Σωστά ανακόπτεται. Είναι πιο μπροστά ο παίχτης της ανόρθωσης. Σωστά υπεδείχθηκε. Μα είναι μπροστά ή είναι οπτική απάτη. Είναι κύριε Παπαδάκη. Επειδή το βλέπουμε έτσι από τη θέση που το βλέπουμε. Ναι, από τη θέση που βλέπουμε. Δεν αποκλείεται να είναι και στην ίδια ευθεία. Η λήψη όπως μας το δίδει φαίνεται να είναι. Ότι το σώμα του είναι πιο μπροστά. Ίσως πολλές φορές βοηθά και η σκιά των ποδοσφαίρων. Ναι, και οι γραμμές του χόρτου. Από εκεί την πάμε στην επόμενη μας φάση. Εδώ ο ποδοσφαιριστής. Γέρνει λίγο μπροστά, βάζει έτσι λίγο το κόβι. Αντρέας Αβραάμ. Εδώ. Ζητά πέναλτι. Όχι, εκτός μεγάλης περιοχής. Φάουλ εκτός μεγάλης περιοχής. Ζητά φάουλ εκτός μεγάλης περιοχής. Ο Αντρέας Αβραάμ. Δεν ήταν όμως φάουλ και έπρεπε εδώ να πάρει κίτρινη κάρτα. Υποκριτικά. Διαμαρτυρήθηκε γιατί δεν διαμαρτυρήθηκε έντονα. Γιατί εδώ συνέχισε συνέχεια. Δεν πάρε την κίτρινη. Διότι έκανε και το υποκριτικό και διαμαρτύρονταν και θέλει το φάουλ. Έναν. Ο παίκτης είναι μπροστά του. Πες ότι δεν ήταν φάουλ. Ναι, διώχνει την μπάλα και πάει ο ίδιος και χτυπά πάνω στον παίκτη. Δεν παίρνω θέση να είναι. Φυσιολογικά στο μισό μέτρο θα χτυπήσει πάνω του. Δεν είναι φάουλ. Όχι, ρωτώ αν πρέπει να πάρει φάουλ. Είπετε να πάρει κάρτα. Να πάρει κάρτα γιατί ζητά επίμονα το φάουλ ή γιατί κάνει θέατρο. Είναι το που θέλω να ρωτήσω. Διότι με το υποκριτικό του παίξιμο και τη διαμαρτυρία του στη συνέχεια προκαλεί και του θεατέ και του παίκτε. Στου 30 πόντου μπροστά του, γιατί είναι υποκριτικό παίξιμο. Πε ότι δεν είναι φάουλ, είναι το αποτέλεσμα. Δεν το αριστερό του πόδι, Λουκά, ότι το σέρνει για να πάει να χτυπήσει πάνω στον παίκτη στο κοντινό των πλάνων. Εδώ το ανοίγει και πάει και. Εγώ θα έλεγα ότι είναι αρκετό το υποκριτικό το θέατρο να πάρει κάρτα. Το ότι ζήτησε φάουλ είναι δευτερεύον. Η πρώτη παράβαση για μένα είναι προσωπική μου άποψη. Και που ζήτησε το φάουλ είναι. Δεν ήταν αρκετό μια στιγμή το υποκριτικό το θέατρο. Ναι, από μόνο του ναι. Πάμε να δούμε την επόμενη φάση που είναι το πέναλτι. Εδώ είναι το πέναλτι. Πέναλτι που κερδίζει η ανόρθωση. Εδώ. Το βάζει το παιδί του, αλλά πάει να το φύγει, αλλά δεν προλαβαίνει. Ναι, ναι. Εδώ. Και με το γόνατο το κάτω γόνατο. Που το βάζει χάμο ο παίχτης στο χτυπά. Και με το δεξί. Παίρνει το αριστερό του πόδι. Παίρνει το αριστερό του πόδι. Σωστά δόθηκε το πέναλτι. Εδώ είναι και την κάρτα. Και εκεί την κάρτα. Σωστά δόθηκε, ναι, ναι. Πάμε στην επόμενη μας φάση. Έναν offside το υπάρχει ένα εντός κανονισμός που λέει να μην δείχνουμε κάρτες, πάντοτε στα πέναλτι. Αρκέψαν σιγά σιγά να εφαρμόζεται. Θέλει το χρόνο του όμως. Θέλει το χρόνο του. Την κάρτα την δείχνει όταν ήταν υποσχόμενη επιθετική ενέργεια. Κίτρινη, αν ήταν προφανή, κόκκινη. Αν ήταν υποσχόμενη. Αν είναι ένα απλό φάουλ μέσα σε μια γωνιά. Είναι αυτό που θέλει να πει ο νέος κανονισμός. Εδώ έδειξαμε ένα offside το οποίο δεν ήταν. Φαίνεται να είναι στην ίδια ευθεία ο παίχτης της Νέας Σαλαμίνας και κακώς δόθηκε αυτόν το offside. Έτσι όπως φαίνεται εδώ, φαίνεται να είναι στην ίδια ευθεία το λιγότερο. Είναι πίσω, να μην είναι πίσω, πω ότι είναι για πιο πίσω. Είναι πίσω, είναι πίσω. Πάμε στην επόμενη μας φάση. Ένα πέναλτι που κερδίζει η ανόρθωση. Εδώ είναι δύο φάσεις, κύριε Βραμίδη. Μάλιστα. Αν ήταν πέναλτι, πρώτον το ένα, και αν ήταν προφανής ευκαιρία επίτευξης τέρματος. Για να δοθεί και η κάρτα. Μάλιστα. Εδώ το πέναλτι δόθηκε πέναλτι και κίτρινη κάρτα. Να πάμε στην επόμενη φάση για να δούμε για το προφανές. Εδώ. Εκείνη η στιγμή που γίνεται το φάουλ. Για μένα είναι κόκκινη κάρτα.
ο Πέρτης είναι απέναντι από το τέρμα. Ναι, συμφωνώ. Απέναντι από το τέρμα. Ο Μακρύς, νομίζω. Μακρύς. Ναι, ήδη κάπνει, παίρνει την μπάλα στα πόδια του. Ναι, άρα είναι απέναντι. Είναι απέναντι ο Πέρτης. Η μπάλα όμως πάει προς τα δεξιά. Πάει δεξιά, αλλά αντιμέτωπο με τον τερματοφύλακα. Σωστό. Βάζει το δεξί του πόδι. Μεγάλη περιοχή. Και βάζει το δεξί του πόδι για να πάρει. Τότε έρχεται ένα αμυντικό από αριστερά. Έχουν 5 μέτρα απόσταση. Ναι, ας το να πάει μπάλα. Ναι. Μπορούσε με ένα απλό πλασάρισμα, χωρίς να τη σταματήσει. Χωρίς να σταματήσει, ένα σιούτ, ένα και είναι και γκολτσής παίχτης, δεν είναι κανένα. Καλά, αυτά δεν τα λαμβάνει γκολτσής. Για σας είναι και κοκκινικά. Ήταν κοκκινικά. Πάμε στην επόμενη φάση. Πάμε στην επόμενη φάση. Είναι ένα φάουλ που κάνει ο Νούχου και το διώξε με την μπάλα εδώ. Ο διαιτητής φύριξε το φάουλ και εδώ κλωτσά την μπάλα και τώρα πάει να του δείξει την κίτρινη κάρτα γιατί κλώτσε την μπάλα μακριά. Όχι δεν είναι κίτρινη. Για το φάουλ η κίτρινη. Ναι, όχι από την αντίδραση κίτρινη. Που είδαμε το διαιτή. Είμαστε ρεοί. Ναι. Σφυρά ο διαιτής και τώρα που το βλέπει και χτίζει την μπάλα κάτι έτσι κατά πάνω. Ενώ έπρεπε να κάνει τι. Σωστός ήταν αυτή η ενέργεια του επειδή κάποιοι είπαν ότι κίτρινη για το φάουλ και κίτρινη για το διώξιμο. Κόκκινη. Το έπαιρναν αλλού. Σφυρίζει το φάουλ. Εδώ ποιος έκανε φάουλ εδώ. Υπάρχει μια σύγκρουση. Ο Νούχου πήγαινε όχι, πήγαινε πάει στον παίκτη της Νέας Σαλαμίνας. Έπαιξε την μπάλα ο παίκτης της Νέας Σαλαμίνας. Βλέπεις παίζει την μπάλα από κάτω ο παίκτης της Νέας Σαλαμίνας και ο Νούχου έρχεται καθυστερημένο. Πάμε και στην επόμενη μας φάση. Σωστό. Αν ήταν ο Σάιτο 1-3. Εδώ βλέπουμε να δεις το βάθος. Υπάρχει παίκτης της Σαλαμίνας ο οποίος καλύπτει τον ποδοσφαιριστή της Ανόρθωσης, ο οποίος σκοράρει, άρα ήταν κανονικό. Τον Εν Λοβού. Δεν απέκτησε πλέον έκτημα ως εκ της θέσεως του που ήταν, διότι ήταν καλυμμένος. Ήταν καλυμμένος. Ήταν καλυμμένος.